Στην αεροπορική βάση στο Ιστρέ e στη Νότια Γαλλία έγινε η τελετή παράδοση του πρώτου ελληνικού μαχητικού αεροσκάφου Ραφάλ, το οποίο θα είναι το πρώτο από τα 18 συνολικά που θα παραλάβει η Ελλάδα. Το γαλλικό μαχητικό, αν και σε μικρού αριθμού, θα αναβαθμίσει σημαντικά τι επιχειρησιακέ δυνατότητε τη πολεμική αεροπορία. Παρόν στην τελετή παράδοσης ήταν και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, που τόνισε ότι τα ραφάλια αποτελούν προϊόν των προσπαθειών μας για τη συνεχή ενίσχυση των αποτρεπτικών μας δυνατοτήτων, με σκοπό να εξασφαλίσουμε τον εναέριο χώρο μας με τον πλέον πιστικό τρόπο.